και αναθέσαμε στην αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης σε μια ομάδα να κάνει την χωροταξική ανασύνθεση, αναδιάταξη του μουσείου μας, έτσι. Και συγχρόνως ένα αίτημα του μουσείου πάρα πολλών ετών που δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί διότι δεν υπήρχε και ο τρόπος διεκδίκησης, καταλαβαίνετε. Λύθηκε και θα σας πω ποιο είναι αυτό. Ξέρετε το κτίριο το οποίο βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του μουσείου που ήταν παλιά του ΕΟΤ. Τα γραφεία του ΕΟΤ. Παλιά, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο είναι κενό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κανένα δύο υπάλληλοι που μπαίνουν μέσα κλπ. Λοιπόν, το διεκδικήσαμε. Βεβαίως δεν ήταν εύκολο να το διεκδικήσεις. Το ζήτησα από την Υπουργό Τουρισμού. Της είπαν οι υπάλληλοι της όχι μην το δώσεις, φεραντήρηση και θα το πω ξεκάθαρα αυτό γιατί όχι. Απευθύνθηκα στον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και το κτίριο περνά στη δική μας δικαιοδοσία, θα το κάνουμε πολιτήριο. Ήρθε η Υπουργός Τουρισμού και ευχαριστώ δημοσίως και τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για την παραχώρηση, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χωροταξική μελέτη, η οποία εκπονείται τώρα, θα δώσει θα αναφέρει το εξής, ότι αυτό το κτίριο θα το ανακατασκευάσουμε φυσικά, θα το κάνουμε πολιτήριο και κατά πάσα πιθανότητα και εκδοτήριο των εισιτηρίων, ώστε να εγώ, μην βγαίνουν στην είσοδο δηλαδή του μουσείου όπως σήμερα. Εγώ που θέλω, που έρχομαι, ξέρω εγώ από οπουδήποτε έρχομαι, να μπαίνω μέσα στο πολιτήριο, να βγάζω το εισιτήριό μου, να βλέπω το πολιτήριο, καταλάβατε, και μετά να μπαίνω στο μουσείο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο χώρος στον οποίο λειτουργεί τώρα το πολιτήριο, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό έχουμε συμφωνήσει και με τους μελετητές, θα ενωθεί με το κηλικείο, ούτως ώστε να γίνει ένα μεγάλο κηλικείο και εστιατόριο, το οποίο θα λειτουργεί με αυτόνομη είσοδο δική του, διότι θα ανοίξουμε είσοδο από την Μποφόρ, οδό από Μποφόρ. Από τη μεριά της Μποφόρ. Από την μεριά. Ήδη έχω μιλήσει για αυτό το θέμα με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, τον νέο δήμαρχο. Σε ποιο σημείο θα ανοίξει η είσοδος, από την Μποφόρ εννοώ. Από την Μποφόρ. Τώρα δεν έχω το σχέδιο κοντά, μπροστά μου. Δηλαδή στην Αστόρια ή πιο είναι, χαμηλά. Όχι, εκεί που είναι. Όχι, κοιτάξτε, επί της οδού Μποφόρ, απέναντι από το Επιγραφικό Μουσείο, εκεί που είναι. Α, μάλιστα. Καταλάβατε, έτσι. Στη στροφή, ακριβώς από που την Μποφόρ Ρικάρου. Ακριβώς. Πού είναι ο κήπος. Ο κήπος του μουσείου, εκεί, στον κήπο του μουσείου θα ανοίξει και από εκεί θα υπάρχει και η πρόσβαση, μέσα δηλαδή από τον κήπο και από το μουσείο, θα υπάρχει πρόσβαση στο χώρο περιοδικών εκθέσεων, ώστε να μην αναγκάζεται κάποιος να βγαίνει έξω. Βλέπουμε και κάποιες δωρεές που δεν είναι της ώρας να τις πούμε. Οι δωρεές αυτές έρχονται από ιδιώτες. Από ιδιώτες. Υπάρχουν ιδιώτες που κάνουν δωρεές εδώ στο Ηράκλειο, στο μουσείο. Έχουμε ακούσει έτσι με κίνες της τέχνης στην Αθήνα, στο εξωτερικό περισσότερο, ειδικά και κατά τους προηγούμενους αιώνες, έτσι όπως ο όρος αποδόθηκε νεότερα χρόνια. Πολύ σωστά. Δεν γνώριζα για εδώ στο Ηράκλειο. Πολύ σωστά. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Θα δοθεί σε ένα μισή μήνα από τώρα περίπου μία συνέντευξη τύπου όπου θα αναφερθούν όλα αυτά. Και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να μην αναφέρω τίποτα πάνω σε αυτό. Προφανώς και όλα αυτά περνούν πρώτα από εσάς. Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα επιμείνω μόνο σε κάτι, χωρίς να μου πείτε λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια μεγάλη δωρεά. Υπάρχουν πολλές δωρεές. Μια μεγάλη δωρεά έτσι που δεν. Μεγάλη. Οικονομική. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Από τοπικούς φορείς. Θα τα πούμε όμως εν καιρό, όταν πρέπει. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ μόνο να πω αν τίποτα. Είναι από τοπικούς φορείς. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είμαι πρόεδρος, αλλά πρέπει να αναφερθώ και στα άλλα πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβάλει πάρα πολύ σε όλα αυτά τα οποία σας λέω και σε πολλά άλλα. Έχουμε αντιπρόεδρο τον Αντιπρίτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής, τον κύριο Ουγκρίνη. Μέλος είναι ο πρόεδρος της Αιτζίαν,
ο Ευτύχης Βασιλάκης. Μέλος επίσης είναι μία, η οποία είναι συνταξιούχος τώρα βέβαια, κυρία Ρικοπούλ, η κυρία Πέπη, με συγχωρείτε, Μαυρουδή, ήταν στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κυρία Παπαγεωργίου, ένα πολύ σημαντικό στέλεχος, διευθύντρια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Παπαδοπούλου, διευθύντρια της Εφορίας και Μουσείου, του Μουσείου Χανίων, ένα πολύ σημαντικό στέλεχος. Λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο. Λοιπόν, συζητούσαμε σήμερα με τους, είχαμε μια συνεργασία και το πρωί και μετά προς το μεσημέρι με μια ομάδα αρχαιολόγων και συντηρητών και με τη Γενική Διευθύντρια, φυσικά, την κυρία Ξουλάκη. Και συζητούσαν το εξής, ότι δεν υπάρχει χώρος για να μπει ένας διαδραστικός πίνακας δίπλα από κάποια εκθέματα. Mm-hmm. Ούτως ώστε να μπορεί ο άλλος να φέρει μπροστά του και να μεγεθύνει και να στρέψει μάλιστα κάποια αντικείμενα. Όπως είναι κάποια δακτυλίδια ή κάποιοι σφραγιδόλυθοι ή ο δίσκος της Φεστού κλπ. Δεν μπορεί να το φέρει, καταλάβατε, με εικονική mm-hmm. πραγματικότητα, να το φέρει μπροστά του, να το μεγεθύνει και να το στρέψει κλπ. Σαν ολόγραμμα εννοείται. Σαν ολόγραμμα, ασφαλώς. Και δεν μπορεί να το κάνει. Έχει ενδιαφέρον κάποιος να δει, ας πούμε, το δαχτυλίδι που λέμε του Μηνώα να βγαίνει, να το δει σε κάποιες 60 μοίρες. Βέβαια, ασφαλώς. Ξέρετε, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, mm-hmm. έτσι, από ιδρύσεώς του, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βγαίνουν κυκλαδικά εδόλια, βγαίνουν έξω, εικονικά φυσικά, έτσι, mm-hmm. και μπορείς ακόμη και να φωτογραφηθείς μαζί τους. Μάλιστα. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτό συζητούσαμε σήμερα, ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα εκθεμάτων, υπάρχει τέτοια πυκνότητα δηλαδή, που δεν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις έναν διαδραστικό πίνακα και να κάνεις αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και λόγω χώρου. Δεν είναι πλέον μόνο οικονομικό ή πώς θα Όχι, δεν είναι οικονομικό αυτή. Καθόλου. Είναι λόγω του ότι έχουν γεμίσει τα πάντα μέσα στις αίθουσες. Υπάρχει πληθώρα εκθεμάτων.